χώρα χρειάζεται μεγάλες συνεννοήσεις και συνενέσεις. Δεν βγαίνει πέρα μέσα από αυτή την πολλές φορές ανούσια αντιπαράθεσή μας το πρόβλημα της χώρας. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, τεχνητές συνεργασίες δεν οδηγούν πουθενά. Μπορεί να διαμορφώνουν ένα κλίμα που στον κόσμο περνάει καλά, άρα εκείνο που προέχει είναι να δούμε πού μπορούμε να συμφωνήσουμε. Θεωρώ θετικό το γεγονός ότι υπήρξε μια συμφωνία για το θέμα της παιδείας και έτσι το εισέπραξε ο κόσμος. Ας το δούμε και σε άλλους τομείς πριν και μετά να πάμε σε αυτό που θα ήταν μια επιθυμητή επιλογή και μια συνεργασία σε επίπεδο κυβέρνησης. Υπέρ τη συγκρότηση τη κυβέρνηση Εθνική Ενότητα στάχθηκε με δηλώσει στο Real FM και ο πρόεδρο του Λαϊκού Ορθόδοξου Ναγυρμού Γιώργο Χατζαφέρη, ο οποίο πάντω εκτίμησε ότι το μεσοπρόθεσμο δεν βγαίνει. Μακάρι, κύριε Χατζηγολάου, να καταλάβουν ότι πριν πεινάσει, μαγειρεύει. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα πεινάσει όλη η χώρα και καλό θα ήταν να έχουμε σκεφτεί προηγουμένω και να έχουμε πράξει το σωστό. Μην κορδευόμαστε, τα είπα και χθε στον αντιπρόεδρο στη Βουλή. Στα οικονομικά, ότι το πράγμα δεν βγαίνει. Τελέστε. Εκτός αν μας ψευτούμε όλοι μαζί, κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια. Συνένεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας βλέπει η αριστερά. Η συνένεση μεταξύ ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, που υπήρχε σε όλα τα βασικά, αναπτύσσεται, βαθαίνει και γίνεται πιο επιθετική προς το λαό. Η σημερινή συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας αποσκοπεί στη δημιουργία κλίματος συνένεσης ανάμεσά τους με σκοπό τη συνδιαχείριση της κρίσης και της κοινωνικής χρεοκοπίας. Η συνένεση στα επιμέρους ζητήματα και ζητήματα μεταξύ ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας είναι δυνατό να υπάρξει. Όμως έχω την εκτίμηση ότι η συνένεση για τη διαμόρφωση κοινού κυβερνητικού σχήματος δεν θα υπάρξει με τα σημερινά δεδομένα. Από τη Νέα Δημοκρατία διαμηνύουν πάντως ότι ούτε περίπτωση συγκυβέρνησης υπάρχει, ούτε συζήτηση για γενική συνένεση. Τώρα πάμε στον Ανδρέα Κωνσταντάτο να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες από το κλίμα που επικράτησε στο ιστορικό της στη συνάντηση του Ευάγγελου Βενιζέλου με τον Αντώνη Σαμαρά. Λένε, Ανδρέα, ότι ο κύριος Σαμαράς μόνον άκουγε τον κύριο Βενιζέλο. Ναι. Συνήθως ακούει ο κύριος Σαμαράς και μόνο στο θέμα της πρώτης που το έκανε ο κύριος Βενιζέλος για συνένεση στο νέο φορολογικό είχαν μία συζήτηση. Πρέπει να σου πω όμως, γιατί αναφερόμαστε στο θέμα της συνένεσης, ότι βασικά ο κύριος Βενιζέλος σήμερα μετέφερε στη Συγκρού και στον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας την επίσημη πρόταση της κυβέρνησης, που είναι συνένεση και όχι συγκυβέρνηση. Γιατί έχουμε μπλέξει τελευταία λίγο τα πράγματα. Και βεβαίως για να κάνει πιο πιστικό το επιχείρημά του, ο κύριος Βενιζέλος, τον ακούσαμε που είπε «Τα πάντα εξαρτώνται από την ειλικρινή συνεργασία των δύο κομμάτων». Και βεβαίως κατά βάση εισέπραξε μια αρνητική απάντηση από τη Νέα Δημοκρατία. Η πολιτική του κύριου Σαμαρά είναι γνωστή. Συνένεση à la carte. Συμφωνεί εκεί που νομίζει ότι είναι σωστό και διαφωνεί σε εκείνα που νομίζει ότι είναι λάθος. Εδώ όμως η συζήτηση έχει ξεφύγει από τη συνένεση και έχει πάει στην συγκυβέρνηση. Έχουμε κυβερνητικά στελέχη, τον κύριο Ρέπα, τον κύριο Λοβέρδο, τον κύριο Παπαϊωάννου σήμερα στο Real FM, που αναφέρονται πια και φλερτάρουν με την ιδέα της συγκυβέρνησης. Και από την άλλη μεριά έχουμε γαλάζια στελέχη όπως τον Κωστή Χατζηδάκη, που και αυτός φλερτάρει με την ίδια ιδέα. Έχουμε δηλαδή στελέχη που μιλούν για συγκυβέρνηση και έχουμε ηγεσίες των κομμάτων που προσπαθούν να κόψουν αυτή την κουβέντα με το μαχαίρι. Ο κύριος Μόσχαλος χθες πήρε εντολή να διαψεύσει οποιαδήποτε σενάρια συγκυβέρνησης. Το ίδιο έκανε και ο κύριος Μιχελάκης. Και το ερώτημα είναι γιατί διατηρείται αυτή η συζήτηση μεταξύ και των δύο πλευρών. Πάντως η αιμονή των υπουργών σε αυτά τα σενάρια έχει ενοχλήσει τον κύριο Παπανδρέου και τον Μέγαρο Μαξίμου. Και υπάρχει μια μηχανή εκεί, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Και βεβαίως και το γεγονός ότι οι γαλάζια στελέχη προσεδρίζονται αυτές τις ιδέες φέρνουν σε δύσκολη θέση τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος πιέζεται από την κομματική του βάση να κάνει μια πιο σκληρή αντιπολίτευση. Εγώ νομίζω ότι σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε παίζεται και ένα blame game μεταξύ των δύο μεγάλων, Ανδρέα μου, για το ποιος δηλαδή θα χρεωθεί την αποτυχία της όποιας προσπάθειας να οικοδομηθεί η ελάχιστη δυνατή συνεννόηση ή προσέγγιση μεταξύ των δύο. Ναι, βεβαίως. Μπορεί κανείς να μιλήσει. Τη στιγμή που βρισκόμαστε στην πιο κρίσιμη συγκυρία. Μπορεί κανείς να μιλήσει για μια προσπάθεια επιμερισμού πολιτικού κόστους από πλευράς της κυβέρνησης ή αν θέλεις να μιλήσει για ένα ξεπρόστιασμα ή θέλεις να εκθέσει τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν συνενεί σε μια πάρα πολύ εθνική κρίση για τη χώρα. Πάμε και στο Λάμπρο Καλαρίτη. Λάμπρο. Από τη Νέα Δημοκρατία εκτιμούν ότι όλη αυτή η συζήτηση για τη συγκυβέρνηση γίνεται εν ώψη αδιεξόδου. Πιστεύουν ότι εν μέρη είναι κεντρική γραμμή προκειμένου να διερευνήσει η κυβέρνηση, το Μέγαρο Μαξίμου, τις πιθανότητες
έστω υποθετικά μιας συγκυβέρνησης και υπενθυμίζουν ότι ο κύριος Παπανδρέου ήταν αυτός ο οποίος προ 2-3 μηνών είχε πάρει τον κύριο Σαμαρά τηλέφωνο και είχε προτείνει συγκυβέρνηση. Άρα λένε ότι αυτό που γίνεται σήμερα δεν είναι εκτός πλαισίου. Πρώτος το είχε θέσει ο κύριος Παπανδρέου. Απορρίπτουν οποιοδήποτε τέτοιο ενδεχόμενο για συγκυβέρνηση αλλά και για γενική συνένεση. Μάλιστα, να σου πω, συνεργάτης του κυρίου Σαμαρά έλεγε το εξής, ότι φαντάζομαι ο Σαμαράς να είχε συμφωνήσει στα μέτρα του μεσοπρόθεσμου και σήμερα να βρισκόταν στη θέση να ακούει τον κύριο Βενιζέλο να λέει ότι το μεσοπρόθεσμο έχει αποτύχει, ότι ύφεση είναι 2 μονάδες παραπάνω, το έλλειμμα έχει ξεφύγει κλπ. Ποια θα ήταν η θέση του και απέναντι στο εκλογικό σώμα και μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Το ερώτημα, Λάμπρο μου, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι αν αυτή η προσπάθεια περί της συνένεσης ή περί της οικοδόμησης συνένεσης γίνεται με φόντο αυτό που μας είπε ο Στέλιος Κράλλογλου νωρίτερα. Ότι δηλαδή η Τρόικα πιέζει για νέο πακέτο μέτρων και μάλιστα για μέτρα τα οποία πρέπει να έρθουν νωρίτερα ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και το ερώτημα είναι εάν οι πιέσεις της Τρόικας είναι το ελαττήριο για την προσπάθεια να οικοδομηθεί η όποια συνένεση ή των επιθέσεων φιλίας που κάνει η κυβέρνηση προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Εκτιμούν ότι υπάρχει αυτή η διάσταση που λες ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βάλει στο κάδρο και τη Νέα Δημοκρατία για να επιμερίσει το πολιτικό κόστος, διότι εκτιμά ότι πλέον έχει σωρευτεί μεγάλη δυσαρέσκεια, αγανάκτηση στην κοινή γνώμη, την οποία δεν μπορεί να σηκώσει μόνη της και προσπαθεί να την επιμερίσει. Εγώ θέλω να ρωτήσω ποιος θα αναλάβει το πολιτικό κόστος να πει στην κοινωνία, να πει στους πολίτες ότι ξέρετε θα πάμε σε νέα μέτρα, σε νέο πακέτο 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ποιος θα τολμήσει δηλαδή να βγει στο μπαλκόνι και να πει στους πολίτες εκτός από αυτά που σας ανακοινώσαμε με το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, εκτός από τα αλλεπάλληλα χαράτσια που σας έρχονται ως ραβασάκια από την εφορία και όπου, από όπου αλλού, θα πάμε και σε νέο πακέτο μέτρο, μέτρων ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, γιατί πολύ απλά μας πιέζει η Τρόικα και γιατί αποτύχαμε για μία ακόμη φορά στους στόχους τους οποίους έχουμε βάλει. Κανείς, Άκη, κανείς δεν θα βγει να το πει, γιατί η κοινωνία δεν αντέχει, γιατί έχει εξαντληθεί η κοινωνία. Δεν αντέχονται άλλα μέτρα, ούτε ένα μέτρο δεν αντέχεται ακόμα. Και αυτό το γνωρίζω, γι' αυτό και δεν πρόκειται, από ό,τι λένε τέλος πάντων αυτή τη στιγμή, να πάρουν άλλα μέτρα. Θα δουν πώς θα συμπληρώσουν αυτό το έλλειμμα, πώς θα καλύψουν αυτή τη μαύρη τρύπα. Γι' αυτό και προσπαθούν να διαπραγματευτούν, να μεταθέσουν ένα μέρος τα επόμενα χρόνια, όπου υποτίθεται πως θα έχουμε μια καλύτερη οικονομική, μια ανάπτυξη μικρή που θα μπορεί να καλυφθεί καλύτερα. Δεν αντέχει η κοινωνία ούτε ένα μέτρο ακόμα. Ούτε εισπρακτικό, ούτε στους συνταξιούχους, ούτε στους μισθωτούς. Δεν αντέχεται πια. Και βεβαίως δεν πρόκειται να πληρωθούν. Να πληρωθούν και τα ραβασάκια που θα στείλει σε λίγο εφορία. Δεν υπάρχουν χρήματα να πληρωθούν. Και βέβαια, λένε ότι είναι οξύμορο από τη μία ο Υπουργός Οικονομικών να παραδέχεται ότι το μεσοπρόθεσμο έχει αποτύχει και ο προϋπολογισμός έχει εκτοργιαστεί. Και από την άλλη να ζητάνε συνένεση επ' αυτού, επί της ίδιας ταγής, επί του ίδιου πλαισίου, από την αξιωματική αντιπολίτευση. Λοιπόν, και αυτά να μην τα επαναλάβω και αύριο. Και στο Γιάννη Τσακίδη, παρακαλώ πολύ, σε απευθεία σύνδεση με την Ιπποκράτους, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη συνεδρίας του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη. Με τον κύριο Παναγιωτακόπουλο να απουσιάζει. Από ό,τι ξέρουμε απουσιάζει ο κύριος Παναγιωτακόπουλος, ωστόσο θέλω να σου πω για τα θέματα που έχετε συζητήσει μέχρι τώρα, ότι για την οικονομία δηλαδή και τις τελευταίες εξελίξεις ήταν και τα πρώτα λόγια του Πρωθυπουργού μέσα στη συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου. Ο Γιώργος Παπανδρέου είπε χαρακτηριστικά ότι χρειάζεται προσήλωση στις μεταρρυθμίσεις και σε όλες τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα μίλησε για σκληρή διαπραγμάτευση που γίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ωστόσο εμφανίστηκε αισιόδοξος για την διαπραγμάτευση αυτή που γίνεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι σύντομα θα λυθούν τα προβλήματα που υπάρχουν. Να σου πω ότι ζήτησε επιμονή και υπομονή από όλους, ενώ 6 υπουργοί βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Πολιτικό Συμβούλιο και ενημερώνουν πρώτο τον Ευάγγελο Βενιζέλο για όλες τις προτεραιότητες που έχουν ανά Υπουργείο. Από εκεί και πέρα βεβαίως υπάρχει και το κρίσιμο τεστ της συνδιάσκεψης της 3ης του Σεπτέμβρη, το ερχόμενο Σάββατο, εκεί όπου ουσιαστικά θα δούμε αν θα υπάρχει σύγκρουση με το λεγόμενο βαθύ Πασόκ, το παλαιό Πασόκ. Το βέβαιο είναι ότι ο κύριος Παπανδρέου θα απαντήσει στις βολές που δέχεται όλο αυτό το διάστημα περί νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
ήδη έχει δώσει, τα λέγαμε, το στίγμα του στη συνέντευξη που έδωσε πριν από 10 περίπου ημέρες στη Real News, όταν είπε χαρακτηριστικά ότι το Πασόκ έχασε την ψυχή του, οπότε ταυτίστηκε με την εξουσία, οπότε ταυτίστηκε με τις καρέκλες. Όλα θα ξεκινήσουν με την ομιλία του Πρωθυπουργού. Ωστόσο, θα υπάρχουν και στρογγυλά τραπέζια όπου θα είναι θέματα της επικαιρότητας, της καυτής επικαιρότητας, και εκεί ελπίζει ουσιαστικά η Υποκράτους και το Μέγαρο Μαξίμου να εκτονωθεί η γκρίνια και ο προβληματισμός που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα στο κυβερνών κόμμα. Γιάννη Σακύρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα μουδιασμένοι έφυγαν οι κοινωνικοί εταίροι από το Μέγαρο Μαξίμου μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγικοί φορείς λένε ότι η κυβέρνηση είναι σε λάθος δρόμο, ιδιαίτερα στο θέμα του ΦΠΑ. Από την πλευρά του Γιώργος Παπανδρέου εκτιμά ότι σύντομα οι τράπεζες θα ανοίξουν τις στρόφιγγες της χρηματοδότησης, ενώ υπόσχεται και μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Τα προβλήματα της αγοράς που πλήττεται από την οικονομική κρίση άκουσε ο Πρωθυπουργός από τους κοινωνικούς φορείς, τους οποίους κάλεσε στο Μέγαρο Μαξίμου πριν την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος σε ό,τι αφορά το θέμα της ρευστότητας, ότι σύντομα οι τράπεζες θα ανοίξουν τις στρόφιγγες και θα τρέξει χρήμα στην αγορά. Η Ελλάδα έχει καταφέρει να εξασφαλίσει ένα πρωτόγνωρο πακέτο στήριξης. Με την οριστική εφαρμογή αυτού του πακέτου, ελπίζουμε ότι και οι τράπεζες θα είναι σε πολύ καλύτερη θέση, ώστε να μπορούν να στηρίξουν την ελληνική οικονομία, αλλά και ως χώρα θα είμαστε πια σε μια πιο σίγουρη θέση σε ό,τι αφορά την πορεία μας. Την αισιοδοξία του Πρωθυπουργού δεν έδειξαν όμως να συμμερίζονται οι παραγωγικοί φορείς, που βγήκαν μουδιασμένοι από τη συνάντησή τους με τον Πρωθυπουργό και τα κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης. Δεν πάει άλλο. Και ότι θα πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Στη συνάντηση τέθηκε και το θέμα του ΦΠΑ, με τους κοινωνικούς εταίρους να φεύγουν απογοητευμένοι και σε αυτό το επίπεδο από τη στάση του Ευάγγελου Βενιζέλου. Δεν υπήρξε ανταπόκριση από τον Υπουργό Οικονομικών. Το θέμα αυτό έχει κλείσει για την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά ο κύριος Βενιζέλος, σε ό,τι αφορά την 1η Σεπτεμβρίου. Οι φόροι και οι θάνατοι θα υπάρχουν πάντα, αλλά δεν είναι απαραίτητο οι φόροι να προκαλούν τον οικονομικό θάνατο της μικρομεσαίας τάξης στην Ελλάδα. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε ιδιαίτερα προβληματισμένος για την αύξηση της ανεργίας, υποσχόμενος πως η κυβέρνηση θα λάβει πρωτοβουλίες. Όμως φαίνεται πως δεν έπεισε τους εκπροσώπους των εργαζομένων. Σίγουρα, ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά προβλήματα που έχει και θα έχει η χώρα τους επόμενους μήνες είναι το θέμα της ανεργίας. Σε αυτό το θέμα θα εστιάσουμε και εμείς στις ενέργειες και τις δράσεις μας. Ακούσατε πριν από μένα τους εκπροσώπους των εργοδοτικών οργανώσεων, που πέραν των αιτημάτων τους δεν πρέπει να ξεχνούν ότι από αυτούς πηγάζει η φοροδιαφυγή, η φοροκλοπή, η έλλειψη των πόρων, και είναι και οι μόνοι που δεν έχουν πληρώσει για την κρίση. Αξιώνουμε ένα δίκαιο μισθολογικό καθεστώς στο δημόσιο. Η μόνη πολιτική που υπάρχει για την αγροτική οικονομία είναι η διάλυση των καλών συνεταιριστικών οργανώσεων. Ο Χορτάτος, τον πεινασμένο, δεν το σκέφτεται, και στο κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρώτα. Το μόνο αισιόδοξο μήνυμα έρθει από τον τουρισμό, που κατάφερε να σημειώσει ρεκόρ αφίξεων με 16,5 εκατομμύρια αφίξεις, παρά τις περί του αντιθέτου προβλέψεις λόγω των απεργιών. Θα έχουμε μια χρονιά που οδηγείται σε ένα ρεκόρ όλων των εποχών, 16,5 εκατομμυρίων αφίξεων στη χώρα το 2011. Σε αγωνιστικές κινητοποίησεις καλούν πάντως τα κόμματα της αριστεράς. Παριστάνουν ότι συσκέπτονται, συζητούν και ενδιαφέρονται για το κοινό καλό. Η αλήθεια είναι ότι όλοι αυτοί μαζί αποτελούν ένα μπλοκ, εχθρικό προς τους μισθωτούς και τους μικρομεσαίους. Η απάντηση θα έρθει από τους αγώνες εργαζομένων και της νεολαίας για την ανατροπή της κυβέρνησης και της πολιτικής της. Οι περισσότεροι παραγωγικοί φορείς πάντως έκριναν ως θετική τη συνένωση της Alpha Bank με τη Eurobank, ενώ οι περισσότεροι τάχτηκαν κατά των εκλογών ή και του δημοψηφίσματος, ζητώντας να υπάρξει ηρεμία για να σταθεί στα πόδια της η αγορά. Τώρα, πάμε στον Ανδρέα Κωνσταντάτο να μας δώσει περισσότερο παρασκήνιο, περισσότερες πληροφορίες για το κλίμα που επικράτησε στη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους παραγωγικούς φορείς. Οι άνθρωποι της αγοράς, Ανδρέα, μετέφεραν τόσο στον Πρωθυπουργό όσο και στους υπουργούς που βρίσκονταν παρόντες, που ήταν παρόντες στην συνάντηση, μια ζωφερή εικόνα της αγοράς. Δεν μπορούσε να ήταν και διαφορετικά. Λουκέτα, κρίση, έλλειψη ρευστότητας, καγεξία στην αγορά, ανεργία, όλα τα προβλήματα τέθηκαν εκεί, ακόμα και η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση. Βεβαίως, ακούσαμε τον κύριο Παναγόπουλο, τον πρώτο ΓΕΣΕ, που ρίχνε και ευθύνες στους εργοδότες, έτσι. Ρίχνε ευθύνες γιατί υπάρχει φοροδιαφυγή, την οποία ποτέ κανείς δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει. Υπάρχουν προβλήματα που έχουν ξεκινήσει από τις επιχειρήσεις. Τώρα οι επιχειρήσεις έχουν στριμωχτεί και βεβαίως θέλουν βοήθεια και πρέπει να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις. Μεγάλη συζήτηση έγινε πάντως για την αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση.
Εδώ είπε η κυβέρνηση ότι καταγράφεται μια μεγάλη φοροδιαφυγή σε αυτό το χώρο και βεβαίως ο Πρωθυπουργός φέρεται να παραδέχθηκε πως ο φόρος είναι υπερβολικός, αλλά η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να τον επιβάλλει, γιατί τον επιβάλλει η ίδια η Τρόικα. Φέρεται να είπε: είμαστε με το πιστόλι στον κρόταφο. Ο κύριος Βενιζέλος στη συζήτηση που είχαν άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης αυτού του φόρου αργότερα όταν τα πράγματα θα καλυτερεύσουν. Αλλά η εντύπωση που είχαν οι εργοδοτικές οργανώσεις είναι ότι και εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων είναι ότι ουδέν μονιμότητα του προσωρινού, ότι δεν πρόκειται να μειωθεί αυτός ο φόρος. Ο κύριος Παπανδρέου άκουσε περισσότερο παρά μίλησε για τα προβλήματα που υπήρχαν και βεβαίως κάποιες ανακοινώσεις θα κάνει στην ΕΔΕΘ.